Εμείς λέμε ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να δώσει λύσεις, πολιτικές λύσεις και να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας που είναι αιτήματα επιβίωσης και με αυτόν τον τρόπο θα πάμε σε ένα πολιτισμένο διάλογο με την κυβέρνηση ώστε να δούμε τι μπορεί να ικανοποιηθεί από τα αιτήματα που έχουμε. Επίσης, ο δρόμος, κλείνουμε συμβολικά τους δρόμους για να αναδείξουμε το πρόβλημά μας, υλοποιώντας την απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης που έγινε χθες στην Νίκαια. Και σήμερα βλέπετε εδώ ότι αυτή είναι η κατάσταση, είναι το πρώτο βήμα κλιμάκωσης και θα ακολουθήσουν και άλλα με δράσεις και στον μπλόκο και στους δρόμους και στις πόλεις και στην Αθήνα, αν χρειαστεί, με τα τρακτέρ, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Εδώ δεν σας αφήσαν όμως να ανέβετε με τρακτέρ. Αυτή τη στιγμή δεν μας αφήσαν, πιστεύουμε όμως ότι αργά ή γρήγορα θα το καταφέρουμε και αυτό, γιατί έχουμε και τη δύναμη και τη θέληση. Εμείς μπορούμε να ανέβουμε ανά πάσα στιγμή με τα τρακτέρ στον δρόμο. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να προκαλέσουμε κάποιο ατύχημα. Ότι μπορούμε να ανέβουμε, μπορούμε να ανέβουμε. Mm-hmm. Πρέπει η κυβέρνηση να συνυπολογίσει ότι είναι δικαίωμά μας κατοχυρωμένο να μπορούμε να διαδηλώνουμε και να εκφράζουμε να παλεύουμε για τα συμφέροντα του κλάδου μας. Ναι, αλλά είπαν επίσης ότι κανείς δεν μπορεί να διαταράσει και να εκβιάσει την οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου. Δεν διαταράσουμε καμία οικονομική ζωή. Αυτός που την διαταράσει είναι η κυβέρνηση, γιατί αν δεν υπάρχει αγροτικό εισόδημα, χιλιάδες εργαζόμενοι σε μεταποιητικές βιομηχανίες, τα εμπορικά καταστήματα των περιοχών μας, τα μαγαζιά εστίαση, τα γεωπονικά γραφεία και μια σειρά κλάδη δεν θα έχουν δουλειά που στηρίζονται στο αγροτικό εισόδημα. Και αυτή τη στιγμή εμείς δεν μπορούμε να βγούμε να καλλιεργήσουμε. Άρα πρέπει να πάρθουν μέτρα, να μειωθεί το κόστος παραγωγής και να υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε να βγούμε, να καλλιεργήσουμε, να παράγουμε και να πληρωνόμαστε τον κόπο μας. 1 δισεκατομμύριο ευρώ λέει έχει δώσει για αποζημιώσεις, μεγαλύτερες από τις εισφορές των αγροτών. Τι του απαντάτε? Λοιπόν, οι εισφορές των αγροτών στην τετραετία που λέει ο κ. Μητσοτάκης, γιατί την έχω ακούσει για αυτό το θέμα, είναι 700 εκατομμύρια. Είναι οι δικές μας εισφορές των ΕΛΓΑ που από αυτές παίρνουμε τις αποζημιώσεις για 4 χρόνια και τα 300 εκατομμύρια ήταν που από το 2011 που ψηφίστηκε ο νέος κανονισμός, το κράτος, η κάθε κυβέρνηση έχει υποχρέωση για κάθε χρόνο να βάζει 30 εκατομμύρια. Δεν το έβαλαν όλοι. Είναι αλήθεια ότι μπήκαν τα τελευταία χρόνια με τον Ιαννό και με τον Ντάνιελ. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι είναι χρήματα που ούτως ή άλλως τα είχαν ψηφίσει οι ίδιες κυβερνήσεις ότι θα τα δώσουν. Δεν έκαναν κάποιο σκόντο σε αυτό. Λοιπόν, άρα είναι χρήματα που είτε είναι δικά μας, είτε είναι χρήματα που έπρεπε να είχαν δοθεί στον ΕΛΓΑ. Και βέβαια πάλι αυτά τα χρήματα, τα 300 εκατομμύρια, είναι από τους δικούς μας άμεσους και έμεσους φόρους που πληρώνουμε.